Τα νέα επικαιροποιημένα εμβόλια που στοχεύουν στην παραλλαγή όμικρον του κορονοϊού βρίσκονται στην Ελλάδα εδώ και λίγες ημέρες και πλέον ο χρόνος μέτρα αντίστροφα για να αρχίσει η χορήγησή τους. Η πλατφόρμα των ραντεβού έχει ήδη ανοίξει, όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Τα νέα εμβόλια θα αρχίσουν να χορηγούνται από την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για 400.000 δόσεις της εταιρείας Pfizer. Όμως η περιορισμένη διάρκεια της ανοσίας, τόσο με τον εμβολιασμό, όσο και από την ίδια την νόσηση, όπως και η διαδοχική εμφάνιση διαφόρων μεταλλάξεων, παραλλαγών του κορονοϊού, υπαγόρευσαν την ανάγκη παρασκευής εμβολίων προσαρμοσμένα προς τα κυκλοφορούντα στελέχη. Την 1η Σεπτεμβρίου, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, ο EMA, γνωμοδότησε θετικά για 2 διδύναμα εμβόλια, το Comirnaty Original Omicron 1 της εταιρείας Pfizer, όπως και το Spikevax Bivalent της εταιρείας Moderna, πάλι με την Omicron 1. Η έγκριση στοχεύει στο να οργανωθούν έγκαιρα οι εκστρατείες εμβολιασμού των ευρωπαϊκών χωρών για την περίοδο του φθινοπόρου και του χειμώνα. Τα διδύναμα αυτά εμβόλια στηρίζονται στην mRNA μεθοδολογία και τεχνολογία και αποτελούν μία προσαρμοσμένη έκδοση των αρχικών εμβολίων. Περιλαμβάνουν δηλαδή την πρωτεΐνη της ακίδας του αρχικού στελέχους, του στελέχους Wuhan, και την πρωτεΐνη της ακίδας της παραλλαγής όμικρον 1, βα1 όπως γράφεται. Τα προαναφερθέντα εμβόλια, με βάση τις κλινικές μελέτες, προκαλούν αύξηση της ανοσιακής απόκρισης, δηλαδή αυξημένο ποσόν, αυξάνουν τα επίπεδα των εξουδετερωτικών αντισωμάτων και έτσι είναι αποτελεσματικά ως προς την αντιμετώπιση των παραλλαγών της όμικρον 1, της όμικρον 2, όμικρον 2,7, αλλά και της όμικρον 5. Τα επικαιροποιημένα αυτά εμβόλια προορίζονται, και αυτό θα πρέπει να γίνει απόλυτα σαφές, μόνο για αναμνηστική δόση. Δηλαδή, μετά την συμπλήρωση του βασικού εμβολιασμού, να υπενθυμίσω ότι είναι οι 2 δόσεις για τα υγιή άτομα και 3 δόσεις για τα νοσοκατασταλμένα, ανεξάρτητα από το είδος του εμβολίου που χρησιμοποιήθηκε στο βασικό εμβολιασμό. Δεν υπάρχει δηλαδή καμία διαφοροποίηση αν έγινε το εμβόλιο της AstraZeneca ή το Johnson ή της Pfizer. Φυσικά εξακολουθούν να υπάρχουν και ανεμβολίαστοι ή και πλημελώς εμβολιασμένοι, οπότε στα άτομα αυτά ο βασικός εμβολιασμός θα συμπληρώνεται με το μονοδύναμο, με το κλασικό εμβόλιο. Τα εμβόλια χορηγούνται, τα επικαιροποιημένα, σύμφωνα με τις συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών μετά την τελευταία δόση εμβολίου ή μετά την νόσηση. Επομένως, μετά από εμβολιασμό και μετά από νόσηση θα πρέπει να περάσουν 3 μήνες για την χορήγηση αυτής της δόσης της, με το βελτιωμένο προσαρμοσμένο εμβόλιο. Προτεραιότητα έχουν τα άτομα με αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσησης.